Πάμε να σας μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο θα βρεθεί μπροστά μας και θα εξελιχθεί το Σάββατο 20 Απριλίου. Η ομάδα Text University of Crete διοργανώνει το ετήσιο event με θέμα Μουένια, εάν το λέω σωστά, θα μου πει η κυρία Καραγιάννη στη συνέχεια, το Σάββατο 20 Απριλίου στο Αμφιθέατρο Νίκος Πετρίδης, στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Πανεπιστημιούπολης Βουτών, εδώ στο Ηράκλειο. Κυρία Σουλτάνα Καραγιάννη, που είσαστε υπεύθυνη της διοργάνωσης, καλημέρα σας από το Ράδιο 984, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε? Είμαι μια χαρά. Χαίρομαι. Το είπα σωστά, Μουένια? Μουένια, το είπατε πάρα πολύ σωστά. Και πριν ξεκινήσουμε, καταρχάς ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας φιλοξενείτε και που μας κάνετε αυτή την πρόσκληση και μαζί με το Crete TV αποτελείτε χορηγή επικοινωνίας μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή σας. Να είστε καλά. Δώστε μας λοιπόν περισσότερα πράγματα, για περισσότερες πληροφορίες για αυτό. Εννοείτε. Το ετήσιο event που διοργανώνει η ομάδα Text University of Crete. Εννοείται, εννοείται. Καταρχάς νομίζω ότι θα ήταν ωφέλιμο και για τους ακροατές έτσι να εξηγήσω λίγο περί τίνος πρόκειται και τι ακριβώς είναι ένα TED event. Mm-hmm. Καταρχάς ένα TEDx event είναι παγκοσμίου βεληνεκούς και διοργανώνουν ουσιαστικά ημερίδες οι οποίες έχουν ως στόχο τη διάδοση ιδεών και κυρίως ιδεών που αξίζει να διαδοθούν. Και αυτό θα θέλαμε και εμείς να καταφέρουμε στις 20 Απριλίου, όπως αναφέρετε. Ναι. Αναφέρετε με το TEDx Moenia, το οποίο το είπατε και πολύ σωστά. Moenia λοιπόν είναι μια λατινική λέξη που σημαίνει τύχη, τα τύχη. Για εμάς ας πούμε τύχη είναι αυτά που είτε υψώνει η κοινωνία μπροστά μας, είτε τα τύχη τα οποία υψώνουμε ήδη στον εαυτό μας και καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Ναι. Ωστόσο θα θέλαμε να την ημέρα αυτή να προσεγγίσουμε το θέμα των τυχών και με μη συμβατικούς τρόπους, όχι μόνο δηλαδή με την έννοια των εμποδίων με τα οποία μπορεί να ερχόμαστε αντιμέτωποι, αλλά και με μη συμβατικούς τρόπους, και γι' αυτό το σκοπό έχουμε καλέσει διάφορους ομιλητές οι οποίοι θα μιλήσουν έτσι για ποικίλα θέματα τα οποία, ας πούμε, παραδείγματος χάρη ένας από τους ομιλητές μας είναι ο κύριος Θεοφάνης Κασίμης, ο οποίος ήταν από τους πιο γνωστούς hacker της Ελλάδας και πλέον έχει ιδρύσει τη πιο γνωστή εταιρεία Cyber Security. Οπότε θα θέλαμε να προσεγγίσουμε το θέμα των τυχών μέσω των τυχών προστασίας, ας πούμε, που συναντάμε στους υπολογιστές. Έτσι όπως το λέτε ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, με αυτούς τους μη συμβατικούς τρόπους που εσείς προσπαθείτε από τη δική σας την πλευρά να πλησιάσετε τα πράγματα και τις καταστάσεις. Μπορεί να το παρακολουθήσει όποιος αυτή την ώρα σας ακούει και το επιθυμεί, εφόσον μπορεί? Εννοείται, εννοείται. Γενικότερα υπάρχει ένα εισιτήριο το οποίο πληρώνει ο καθένας. Έχουμε το φοιτητικό και το κανονικό εισιτήριο. Εννοείται δεν περιορίζεται καθόλου στη φοιτητική κοινότητα. Οποιοδήποτε από τους τηλεθεατές μας ακούει και τον ενδιαφέρει ή μπορεί να μπει στα social media μας, στο Instagram ή στο Facebook, TEDx University of Crete, και να παρακολουθήσει γενικά ομιλητές που ανακοινώνουμε, τα workshops τα οποία επίσης ανακοινώνουμε και τα performances, και αν το βρει ενδιαφέρον ή αν δει ότι συμβαδίζει με τις ιδέες, τα πιστεύω του κλπ. Και τον ενδιαφέρει αυτή η προοπτική, εννοείται πως οποιοδήποτε μπορεί να έρθει να μας παρακολουθήσει. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Mm-hmm. Πείτε μου κάτι, η ομάδα από ποιους αποτελείται? Γενικά το TEDx University of Crete κατά κανόνα αποτελείται περισσότερο από φοιτητές, αλλά υπάρχουν και πολλοί απόφοιτοι και άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, και θέλουμε όλο και περισσότερο έτσι να διευρύνουμε την ομάδα ως προς αυτό. Mm-hmm. Οπότε είμαστε μια ποικιλόμορφη ομάδα. Μάλιστα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το παρουσιάζετε αυτό. Πάτε με μία πενταετία νομίζω πίσω? Όχι, όχι. Ναι, φέτος είναι η πέμπτη χρονιά. Είχε γίνει και μία προσπάθεια κατά τον COVID όπου είχε πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το event. Αλλά φέτος είναι η πέμπτη χρονιά κατά σειρά και η δεύτερη χρονιά που πραγματοποιείται διαζώσεις μετά τον COVID. Και έτσι προσπαθούμε ξανά να χτίσουμε αυτή τη σχέση που είχαμε καταφέρει πριν από την πανδημία με τον κόσμο, προκειμένου έτσι να
προσφέρουμε κάτι στην κοινωνία του Ηρακλείου και να έχουμε έναν αντίκτυπο. Μιλήσατε για την ομάδα TED από τη μία και είπατε ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, μια πάρα πολύ μεγάλη παρέα, μια παγκόσμια, αν θέλετε, παρέα ή παγκόσμια οργάνωση. Δεν ξέρω πώς θα ήταν το πιο δόκιμο να το αναφέρω. Το X τι υποδηλώνει? Λοιπόν, ουσιαστικά το X, αυτό που υποδηλώνει στις ομάδες, και αυτό είμαστε και εμείς. Εμείς είμαστε ένα TEDx Πανεπιστημίου. Αφορά ανεξάρτητες μεταξύ τους ομάδες. Συνέδρια, το οποίο είναι και αυτό οργάνωτα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν TEDx Πανεπιστημίων, TEDx κοινοτήτων νεολαίας ή ακόμη και TEDx που διοργανώνονται από κάποια πόλη. Μάλιστα. Λοιπόν, απόλυτα κατανοητό. Είπαμε ότι όποιος θέλει μπορεί να το παρακολουθήσει. Είπατε ότι όποιος θέλει να πάρει περισσότερες πληροφορίες πρέπει να μπει σε ένα και συγκεκριμένο site, αν έχετε την καλοσύνη να το επαναλάβετε, γιατί το διαδικαστικό είναι χρήσιμο για να δούμε και πάλι την ημέρα και την ώρα. Εννοείται. Τα social media μας είναι και το Instagram και το Facebook, TEDx University of Crete. Και μέχρι στιγμή στα social μας οι ομιλητές που έχουμε ανακοινώσει, πέρα από τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη που σας ανέφερα και πιο πριν, είναι ο κύριος Παναγιώτης Καραΐσκος, που τον γνωρίσαμε πιο πρόσφατα τώρα στο Μαραθώνιο της Αθήνας. Είναι πρωταθλητής μαραθωνοδρόμος. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κίνδιο, που ασχολείται με την παρευθύνηση νέων ανθρώπων στο εργασιακό τομέα και γενικά το business coaching. Και γενικά έτσι, πέρα από ομιλίες, έχουμε ανακοινώσει ήδη και κάποια workshops τα οποία μπορεί να συμμετάσχει ο κόσμος κατά τη διάρκεια του event. Ένα από αυτά είναι αυτό που θα πραγματοποιηθεί από τον κύριο Νίκο Γιανακόπουλο, που είναι γνωστός από τη δράση του, μέσα από τη δράση του στην ομάδα The Speakers, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πώς να ξεπεράσουμε ουσιαστικά τα εμπόδια και τα τείχη που μπορεί να μας προβάλλει ένας συνομιλητής σε οποιαδήποτε επικοινωνία. Και πώς μπορούμε εμείς οι ίδιοι μας να γίνουμε καλύτεροι ομιλητές και ελκυστικοί για το συνομιλητή μας, ή πόσο σημαντικός είναι ο τόνος της φωνής μας σε μια ομιλία. Και εννοείται θα έχουμε και κάποια performance. Κρατάμε κάποιες εκπλήξεις για το τέλος. Έχουμε ένα πολύ όμορφο performance. Έχουμε πολλά όμορφα performances, αλλά ένα από αυτά θα είναι και από μια σχετικά γνωστή τραγουδίστρια. Δεν μπορώ ακόμα να αποκαλύψω πολλά. Αυτό που μπορώ να αποκαλύψω μόνο είναι ότι εμφανίζεται με τον κύριο Θανάση Παπακωνσταντίνη. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ λέω πάρα πολύ απλά, 20 Απριλίου, ημέρα Σάββατο, στο Αμφιθέατρο Νίκος Πετρίδης, στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Πανεπιστημίου Πολής Βουτών, γι' αυτό το ετήσιο event με θέμα Μοένια. Ναι, πολύ σωστά. Λοιπόν, και είπαμε επίσης, χορηγός επικοινωνίας όμιλος Crete TV, τα μέσα του όμιλου της Crete TV. Τέλεια. Κυρία... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν θα μπορούσε και αυτό το event να πραγματοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του ομίλου εταιριών Παντουβάς, στους οποίους και ευχαριστούμε επίσης πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χάρηκα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Καλημέρα.